Και μετά τον Φιμπονάτσι πάμε σε άλλη μια φωτεινή προσωπικότητα των μαθηματικών, τον Ευκλήδη. Πάμε στην Αλεξάνδρεια, γύρω στο 300 π.Χ., τότε που υπήρχε η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας και επίσης η ελληνιστική Αίγυπτος είχε αφοσιωθεί στις επιστήμες. Και ο Ευκλήδης προτείνει, μεταξύ πάρα πολλών άλλων πραγμάτων, την αλγόριθμο για την έβρεση του μέγιστου κενού διαιρέτη δύο φυσικών αριθμών. Και ο αλγόριθμος του λέει τα εξής: ξεκίνα με ένα ζεύγος φυσικών και να σχηματίζεις ένα νέο ζευγάρι με το μικρότερο αριθμό και τη διαφορά του μικρότερου από το μεγαλύτερο αριθμό. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται ως ότου οι αριθμοί να γίνουν ίσοι και ο αριθμός αυτός είναι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης των αρχικών αριθμών. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία να μελετήσουμε γιατί ο αλγόριθμος είναι σωστός εδώ, διότι έχει μια σχετικά, όχι πολύ, αλλά περίπλοκη μαθηματική απόδειξη. Αλλά μας ενδιαφέρει ότι εδώ έχουμε έναν έτοιμο αλγόριθμο ο οποίος λειτουργεί σωστά και το μόνο το οποίο μένει είναι να τον υλοποιήσουμε εμείς στην Python, εντάξει. Να δούμε όμως ότι η δομή αυτού του αλγορίθμου είναι αναδρομική. Δηλαδή, στην ουσία, τι ορίσαμε με τα παραπάνω λογάκια, ότι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης δύο αριθμών α και β, όπου α, β είναι φυσικοί αριθμοί, θα είναι ίσο με α, αν οι δύο αριθμοί είναι ίσοι. Θα είναι ίσο επίσης με το μέγιστο κοινό διαιρέτη του α και του β μειον α, αν το α είναι μικρότερο του β. Πρόσεξε τώρα, αν το α είναι μικρότερο του β, σημαίνει ότι ο μεγάλος αριθμός είναι το β. Άρα λοιπόν τι έλεγε εκεί παραπάνω, ότι ξανακάνει τον υπολογισμό αφαιρώντας από το μεγάλο αριθμό το μικρό αριθμό. Άρα λοιπόν βλέπεις ότι έχουν την αναδρομική κλίση, ξανακάνει τα ίδια με τον μικρό αριθμό και τη διαφορά του μεγάλου μειών το μικρό αριθμό. Αλλιώς, δηλαδή έχουμε ότι το α είναι μεγαλύτερο του β, το α είναι ο μεγάλος αριθμός, άρα λοιπόν το α μειον β είναι πάλι η διαφορά του μεγάλου μειών το μικρό αριθμό. Και αμέσως μετά έχουμε το β. Αυτά που λες για τον αλγόριθμο Ευκλήδη. Να κάνουμε ένα παραδειγματάκι. Έχω το 255 και το 155. Μεγάλο το 255, αφαιρώ από το 255 το 155 και μου βγαίνει 100. Μεγάλο το 155 αφαιρώ από το 155 το 100 και μου βγαίνει 55. Μεγάλο το 100 αφαιρώ από το 100 το 55 και βγαίνει 45. Μεγάλο το 55 αφαιρώ από το 55 το 45 και μου μένει 10. Μεγάλο το 45 αφαιρώ από το 45 το 10. Μετά ξανά το ίδιο, ξανά το ίδιο, ξανά το ίδιο. Φτάνουμε στο σημείο αυτό, μένει το 5. Αφαιρώ από το 10 το 5 και τώρα οι δύο αριθμοί επιτέλους είναι ίσοι. Άρα λοιπόν έχουμε ότι εδώ ο αλγόριθμος τερματίζει και λέει ότι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης αυτών των δύο αριθμών είναι το 5. Πάμε στην άσκηση, μας λέει να υλοποιήσουμε τον αλγόριθμο του Ευκλήδη και εδώ όπως παρατηρούμε στην ουσία έχουμε έτοιμη την αναδρομή. Άρα δηλαδή θα πρέπει να μεταφράσουμε απλά αυτόν τον αλγόριθμο σε πρόγραμμα. Συνεπώς πίσω στο PyCharm, οπότε να βάλουμε ότι αυτή είναι η πέμπτη άσκηση που βλέπουμε. Και πήγαινα κατευθείαν να φτιάξω τον αλγόριθμο του Ευκλήδη. Να τον πούμε Ευκλήδη προς τη μήνυ του μεγάλου μαθηματικού. Θα παίρνει δύο ορίσματα, το βάζω α και β και θα επιστρέφει πίσω το μέγιστο κοινό του διαιρέτη. Οπότε πρώτη περίπτωση είναι αν το α ίσο με το β. Παρατήρησε ότι πάλι εδώ έχουμε τερματικό κανόνα αναδρομής, δηλαδή κάνω ένα return το οποίο δεν έχει μέσα το αναδρομική κλίση. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφω ας πούμε το α. Και λέω ας πούμε γιατί ούτως ή άλλως το α εδώ είναι ίσο με το β. Δεύτερη περίπτωση, αν το α είναι μικρότερο από το β, τότε θα επιστρέψω το αποτέλεσμα το οποίο θα προκύψει. Το μεγάλο είπαμε είναι το β. Άρα λοιπόν πρώτο όρισμα θα βάλω το μικρό και δεύτερο όρισμα από το μεγάλο θα αφαιρέσω το μικρό. Τρίτη περίπτωση και τελευταία. Εντάξει, δεν γράφω το τέτοιο γιατί ούτως ή άλλως περιπτώσεις εδώ είναι αυστηρά τρεις, ή ίσα ή μικρότερο ή μεγαλύτερο θα είναι. Μπορώ να το βάλω μόνο σε ένα σχολιάκι αν θες, για να μην κάνει τον έλεγχο, ξέρεις. Οπότε πηγαίνω και λέω ότι στην περίπτωση αυτή θα επιστρέψουμε πίσω το α-β, β. Αυτός ήταν ο αλγόριθμος του Ευκλήδη και πάμε να του κοπανίσουμε ένα print εδώ και να του πούμε να μας τυπώσει το μέγιστο κοινό διαιρέτη του 255 και του 155 όπως ήταν και προηγουμένως στο παράδειγμα. Άρα λοιπόν το τρέχω το πόνημά μου και πλέον έχω στα χέρια μου τον αλγόριθμο του Ευκλήδη ο οποίος υπολογίζει τον μέγιστο κοινό διαιρέτη δύο αριθμών και νιώθουμε αυτή την ικανοποίηση. Πάμε στην άσκηση 6 τώρα. Έχουμε δει τρία βασικά παραδείγματα. Τώρα θα δούμε και λίγο μια λεπτομέρεια που πραγματικά θα έχει ενδιαφέρον. Ορίστε την αναδρομική συνάρτηση πριν τη λύση λίστη, η οποία θα παίρνει σαν όρισμα μια λίστα και τυπώνει τα περιεχόμενά της αναδρομικά. Δοκιμάστε δύο παραλλαγές της. Πρώτα να τυπώνετε το πρώτο στοιχείο και έπειτα να γίνεται αναδρομή στα υπόλοιπα στοιχεία.
και μετά πρώτα να γίνεται αναδρομή στα υπόλοιπα στοιχεία και να τυπώνεται το πρώτο στοιχείο. Θα σου φανεί λίγο διαταραγμένο αυτό, αλλά παρόλα αυτά εδώ να ξέρεις ότι είναι λίγο πιο θεωρητικό αν θες το μάθημα, δηλαδή έχουμε μπει στην αλγοριθμική προσέγγιση των πραγμάτων και είναι πάρα πολύ καλό τώρα ότι βλέπουμε ότι η αναδρομή ενδέχεται να έχει ένα πρόβλημα όπως είδαμε στα Φιμπονάτσια. Είδαμε επίσης δύο αλγόριθμους που είναι καταπληκτικοί και οι δύο και επίσης στο μυαλό μας έχουμε ότι κάτι το οποίο μπορεί να υλοποιηθεί με αναδρομή μπορεί να υλοποιηθεί και επαναληπτικά. Και τώρα πάμε να δούμε ακόμα μια λεπτομέρεια όπου θα πάω και θα τυπώσω μια λίστα αλλά θα το κάνω με αναδρομή. Θα μου πεις γιατί την κοπανάω τη λίστα κατευθείαν, γιατί θέλουμε να αναδείξουμε κάτι. Εντάξει. Δηλαδή παίρνει σαν όρισμα αυτό μια λίστα και αμέσως μετά θα την τυπώσουμε με αναδρομικό τρόπο. Ξέρουμε ότι η λίστα αποτελείται από δύο πράγματα. Θέλω να τυπώνω το τρέχον στοιχείο και τα υπόλοιπα στοιχεία. Δηλαδή σκέψου μια λίστα και χώρισέ την σε δύο πράγματα. Το πρώτο στοιχείο, ένα, και τα υπόλοιπα στοιχεία, πολλά. Εντάξει. Όμως, πρώτα να φτιάξουμε την οριακή περίπτωση της αναδρομής. Δηλαδή, η αναδρομή θέλω να σταματάει αν η λίστα είναι κενή. Θα τυπώνει ένα-ένα τα στοιχεία. Θέλω να σταματάει αν η λίστα είναι κενή. Συνεπώς πηγαίνω και του λέω ότι αν το μήκος της λίστας είναι μεγαλύτερο του μηδενός, τότε κάνει τις ενέργειες οι οποίες ακολουθούν. Αν το μήκος της λίστας είναι μικρότερο ή ίσο του μηδενός, τότε μην κάνεις τίποτα. Άρα θα τερματίζει η αναδρομή. Συνεπώς, πηγαίνω τώρα και του λέω, τύπωσέ μου το στοιχείο το οποίο βρίσκεται στη θέση 0, τυπώνω πρώτα το στοιχείο το πρώτο, και αμέσως μετά πήγαινε και κάνε μία αναδρομική κλίση για τα υπόλοιπα στοιχεία, δηλαδή για τα στοιχεία τα οποία βρίσκονται από τη θέση 1 και εξής. Η Python μας το επιτρέπει να το γράψουμε αυτό πάρα πολύ κομψά όπως βλέπεις. Συνεπώς τώρα αυτή εδώ η διαδικασία που βλέπεις μπορεί να μας τυπώσει τα περιεχόμενα της λίστας. Να του βάλω να τυπώσει τη λίστα που περιέχει το 1, 2, 3 ας πούμε και να το παρατηρήσουμε λιγάκι. Ναι, 5 όχι. Να το παρατηρήσουμε λιγάκι. Μας τυπώνει ένα τα στοιχεία και μας βγάζει το 1, 2, 3. Τώρα θα βάλω εδώ να μας τα τυπώνει και σε σειρά, να μην αλλάζει γραμμή για κάποιο λόγο. Που θα καταλάβουμε αμέσως μετά. Τι έγραψε τώρα εδώ. Ναι, βέβαια, άμα το βάλεις όπου να είναι, θα πάρεις και το bug, έτσι, και σε καλή μεριά και να το χαίρεσαι. Με το συμπάθειο. 1, 2, 3 λοιπόν εδώ πέρα και τώρα πάμε να προχωρήσουμε, πρόσεξε, αυτή εδώ πέρα η αναδρομή τύπωνε πρώτα το στοιχείο και μετά έκανε την αναδρομή. Για να κάνουμε τώρα το αντίστροφο λοιπόν, θα ορίσω ακόμα μια συνάρτηση, την οποία θα την πω printlist 2 ας πούμε, και αμέσως μετά θα τη βάλω να κάνει αυτή τη διαδικασία όμως με την ανάποδη σειρά. Δηλαδή πρώτα θα κάνει την αναδρομή και αμέσως μετά θα τυπώσει το στοιχείο. Λοιπόν, οπότε να βάλουμε εδώ από κάτω τώρα να τυπώσουμε με τη δεύτερη συνάρτηση την οποία φτιάξαμε πάλι τη λίστα 1, 2, 3. Εντάξει. Για να το δούμε, να τρέχει, το τρέχω και παρατήρησε τώρα εδώ μία φοβερή ιστορία. Ότι πλέον τα περιεχόμενα της λίστας έχουν εκτυπωθεί με αντίστροφη σειρά. 3-2-1 όπως βλέπεις, εντάξει. Και είναι και λογικό αν το σκεφτείς, δηλαδή έχουμε ότι πρώτα θα γίνει η αναδρομή, σκέψου ότι η αναδρομή γίνεται ας πούμε στο 2-3. Πρώτα μετά θα γίνει η αναδρομή θα γίνει στο 3. Πρώτα θα γίνει η αναδρομή, θα γίνει στην κενή λίστα, άρα εδώ θα σταματήσει. Οπότε γυρνώντας τώρα πίσω στις αναδρομικές κλίσεις, πρώτα θα τυπωθεί το 3. Γυρνάμε στην προηγούμενη αναδρομική κλίση, θα τυπωθεί το 2 και μετά θα τυπωθεί το 1. Άρα λοιπόν εδώ πέρα κατάλαβες ότι ανάλογα με το που κάνουμε την αναδρομή αυτό έχει τεράστια σημασία. Τώρα, αν αυτό σε δυσκόλεψε να το παρακολουθήσεις και δεν καταλαβαίνεις ακόμα γιατί εδώ τυπώνονται με την ευθεία σειρά και εδώ με την αντίστροφη σειρά, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Θα πας και θα βάλεις ενδιάμεσες πριν, όπως το κάναμε πριν στα Φιμπονάτσια και στο παραγωγικό. Και με αυτές εδώ τις πριν θα καταλάβεις τι γίνεται σε κάθε βήμα. Το καταλαβες? Έτσι πάνε αυτά. Πρέπει λοιπόν, αν δυσκολεύεσαι, να το μελετήσεις περαιτέρω. Ωραία. Τώρα, απλά το λέω σαν χάρη σημειολογίας, γιατί όπως καταλαβαίνεις, αναδρομικοί κώδικες, ιδίως στην αλγοριθμική, είναι πάρα πολύ συχνή, ότι αυτή εδώ πέρα η αναδρομή, στην οποία πρώτα επεξεργάζουμε το πρώτο στοιχείο και μετά όλα τα υπόλοιπα, λέγεται και αναδρομή κεφαλής, λογικό, και αυτή εδώ πέρα λέγεται αναδρομή ουράς, δηλαδή το ανάποδο πρακτικά. Εντάξει. Αυτά λοιπόν αναφορικά και έτσι με ένα hint το οποίο ήθελα να σου δώσω για να το έχεις και πάμε στην άσκηση 7
όπου έχουμε πάλι έναν αναδρομικό ορισμό. Εντάξει, να ο αναδρομικός ορισμός πλέον δεν πρέπει να σε ξενήσει. Έχουμε οι συνδυασμοί των ΙΑΝΑ ΚΑΠΑ, έτσι λέγεται αυτό, υπολογίζονται από έναν αναδρομικό τύπο. Και έχουμε δύο ορίσματα, το ΣΕΝ ΚΑΠΑ και μας λέει ότι εξαρτάται από τον προηγούμενο και τον προπροηγούμενο όρο και είναι ένα, είναι το ΝΙ κτλ. Και μας δίνει το αναδρομικός ορισμός. Τώρα, στην ουσία αυτή η μαθηματική μοντελοποίηση πάλι απεικονίζει κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εντάξει, λέει ότι έχω, φαντάσου, ΝΙ αντικείμενα, αυτό μοντελοποιεί, στο λέω τώρα εγώ, εντάξει, κανονικά πρέπει να κάνουμε και θεωρία σε αυτό, αλλά δεν πειράζει, το λέω τώρα εγώ επιδερμικά. Φαντάσου ότι έχεις ΝΙ αντικείμενα μπροστά σου και θες να επιλέξεις κάπα από αυτά. Το κάπα δηλαδή πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο από τον ΝΙ. Οπότε τι κάνω, έχω τα ΝΙ αντικείμενά μου και πηγαίνω και επιλέγω κάπα από αυτά. Σκέψου ότι έχεις 10 αντικείμενα και επιλέγεις 4 από αυτά. Και αυτό το οποίο απαντάει αυτός ο τύπος είναι με πόσους τρόπους μπορείς να κάνεις αυτή την επιλογή. Εντάξει, δηλαδή μπορείς να επιλέξεις μία τετράδα, μία άλλη τετράδα, μία άλλη τετράδα. Πόσες είναι αυτές οι τετράδες? Αυτός ο τύπος απαντάει. Και σου λέει ότι είναι σε 10,4 για παράδειγμα. Και το υπολογίζεις και σου βγάζει έναν αριθμό. Οπότε μας λέει τώρα να κατασκευάσουμε ένα πρόγραμμα που υπολογίζει το σε ΝΙ ΚΑΠΑ και αμέσως μετά να υπολογίσουμε μέσω αυτού την ποσότητα σε 49,6. Ωραία, πάμε να το δούμε και αυτό εδώ, να το φτιάξουμε. Αυτή είναι η άσκηση 7 λοιπόν. Και έτσι πάμε τώρα τον αναδρομικό ορισμό. Άρα αυτό που εσύ καταλαβαίνεις είναι ότι αν έχω τον αναδρομικό ορισμό στα χέρια μου, τότε δεν ψαρώνω. Εγώ θα πάω και θα το κοπανίσω τώρα εκεί πέρα και ξέρω ότι δουλεύει σωστά. Γιατί οι μαθηματικοί έχουν κάνει σωστά τη δουλειά τους. Κατάλαβες. Εμείς είμαστε προγραμματιστές. Τα παίρνουμε αυτά δηλαδή έτοιμα. Τώρα, αν πήγες να το γράψεις, φαντάζομαι σκέφτηκες αυτομάτως ότι πρώτα τις οριακές περιπτώσεις της αναδρομής και μετά τις αναδρομικές κλίσεις. Άρα πρώτα θα γράψω τις δύο οριακές περιπτώσεις της αναδρομής. Και θα πω, αν το ΝΙ είναι ίσο με το ΚΑΠΑ, τότε θα επιστρέψω, όπως λέει εκεί πέρα, το ΝΙ. Εντάξει. Αλλιώς, δεύτερη οριακή περίπτωση, αν το ΚΑΠΑ είναι ίσο με το 1, τότε θα επιστρέψω, τι λέει στην επιστρεφόμενη τιμή, το ΝΙ είναι αυτό σε αυτή την περίπτωση, τη συμπάθειά σου, με προσοχή διαβάζουμε τον τύπο. Και τελευταία περίπτωση είναι οι αναδρομικές κλίσεις, οπότε πηγαίνω και επιστρέφω το ΣΕ του ΝΙ-1-ΚΑΠΑ-1, καρφωτά, ούτε με ενδιαφέρει πως βγήκε αυτό, ούτε τίποτα, εγώ ξέρω ότι θα το κοπανίσω και εμπιστεύομαι τους φίλτρα τους μαθηματικούς ότι τα έχουν κάνει σωστά. Κατάλαβες, και επιστρέφουμε αυτό εδώ πέρα το κολοκύθι. Ας κάνω και λίγο τα κενά του για να μην διαμαρτύρεται το ΠΕΠ 8, να μην έχει ψυχολογικά προβλήματα το ΠΕΠ 8. Και εδώ και με το ΣΕ λέει έχει κάποιο πρόβλημα. Τι πρόβλημα έχεις με το ΣΕ? Θέλει να το κάνω rename. Δεν το κάνω rename. Να πας να δεις αν έρχομαι. Ωραία. Τέλος πάντων, και αμέσως μετά να πάμε να κάνουμε πριν το ΣΕ του 49,6. Που αυτό τώρα τι συμβολίζει με βάση αυτά που μάθαμε? Συμβολίζει τους τρόπους για να επιλέξεις από 49 αντικείμενα τα 6. Συνονιθήκαμε. Όπως βλέπεις, αργεί λιγάκι, αλλά όχι απελπιστικά πολύ, γιατί κάνω δύο αναδρομικές κλίσεις. Θα υπήρχε τρόπος να κάνουμε κάποιο κόλπο όπως κάναμε με τα Φιμπονάτσι? Ναι, υπάρχει τρόπος, αλλά πάλι ξεφεύγει λίγο από τα όρια του προγραμματισμού των οποίων μαθαίνουμε. Αυτό δηλαδή πρέπει να κάνουμε κάποια προχωρημένα μαθήματα αλγοριθμικής για να το καταλάβουμε σε βάθος. Παρ' όλα αυτά, αυτό που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να καταλάβεις είναι ότι βγήκανε 13.983.816, δηλαδή περίπου 14 εκατομμύρια. Εντάξει, 14 εκατομμύρια τρόποι υπάρχουν για να επιλέξουμε από 49 διαθέσιμα αντικείμενα τα 6. Και σου λέω τώρα εδώ ότι παρεμπιπτόντως μας δίνει τους διαφορετικούς τρόπους για να συμπληρώσουμε μια στήλη του λότο. Όταν πηγαίνεις και παίζεις λότο, κάνεις ακριβώς αυτό. Από 49 διαθέσιμους αριθμούς επιλέγεις πρακτικά τους 6. Και τι σου έμαθες τώρα μόλις? Ότι υπάρχουν 14 εκατομμύρια τρόποι για να κάνεις αυτό το πράγμα. Άρα όταν συμπληρώνεις μια στήλη του λότο, δηλαδή μια εξάδα αριθμών, η πιθανότητα να κερδίσεις είναι 1 στα 14 εκατομμύρια. Αυτό σε συνδυασμό με αυτό που λέγαμε στο προηγούμενο μάθημα, ότι καλά τα τυχερά παιχνίδια, αλλά αν μελετήσεις λίγο τα μαθηματικά τους, τότε κανονικά δεν πρέπει να ξαναπαίξεις ποτέ τυχερά παιχνίδια, εντάξει. Αυτά λοιπόν σχετικά και με τον αλγόριθμο του Ευκλήδη και επίσης και τους συνδυασμούς και επίσης και την αναδρομή κεφαλίκης και αναδρομή